Μάιος. Μήνας απρόβλεπτος στο τέλος της άνοιξης. Ένας μήνας πολύ ονειρευόμαστε να πάμε διακοπές. Οργανώνεσαι, κάνεις σχέδια και θέλεις ο καιρός να είναι μαζί σου. Θέλεις όλα να πάνε καλά. Γιατί όταν φτάσεις εκεί, δεν θέλεις να έχεις βροχές και καταιγίδες. Δεν θέλεις να έχεις δυνατούς αέριδες και υγρασία που σε ταλαιπωρεί. Θέλεις να πάνε όλα καλά. Κι όμως την ώρα που φτάνεις, βρέχει ασταμάτητα. Δεν μπορείς καν να στήσεις τη σκηνή σου. Δεν μιλάμε να πας για μπάνιο, ούτε συζήτηση για την πεζοπορία. Νιώθεις ξαφνικά πως έχεις χάσει τον έλεγχο των διακοπών σου. Έχεις χάσει τον έλεγχο. Τον είχες όμως ποτέ τελικά. Με την νέα εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε από το site της Agraps, Book Your Weather, αυτό είναι πλέον εφικτό. Μπαίνεις στην εφαρμογή, όπως μπαίνεις στην εφαρμογή που κλείνεις το ξενοδοχείο σου, τα εισιτήριά σου, μια συναυλία που σε ενδιαφέρει ή ακόμα και ένα εστιατόριο. Μπαίνεις λοιπόν στην εφαρμογή και με πολύ απλό και εύκολο τρόπο διαλέγεις την ένταση και το βαθμό γεωφάνειας που θέλεις. Πόση διάρκεια θέλεις να έχει ο ήλιος σήμερα. Ένα απαλό αεράκι και χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Και όλα πάνε καλά. Έχεις αποκτήσει τον έλεγχο. Ωραία εικόνα, δυνατό το συνέστημα. Ένας γεωργός, τέλη του μήνα αυτού, ενός μήνα απρόβλεπτου, έχει την ίδια αγωνία. Θέλει όλα να πάνε καλά. Γιατί όλο το χρόνο έχει επενδύσει χρόνο, χρήμα και κόπο στο να φτάσει σε αυτό το σημείο, αυτή τη μέρα. Που θα μπει στο χωράφι του, θα έχει έτοιμο το ραχτέρ του, τα συνεργεία του, οι άνθρωποι του και είναι η στιγμή του να μπει και να μαζέψει την παραγωγή του. Να έχει όλη την ποσότητα που θέλει, στην ποιότητα που πρέπει. Θέλει όλα να πάνε καλά. Θέλει ο καιρός να είναι μαζί του. Όμως φτάνει εκεί και όλα πάνε στραβά. Ένα μεγάλο σύννεφο έρχεται και φέρνει χαλάζι. Θα του καταστρέψει όλη την παραγωγή και όλα τα όνειρα που έκανε. Νιώθει πως χάνει τον έλεγχο. Πως χάνει την παραγωγή του. Τι κάνει λοιπόν? Μπαίνει στο site της Agraps, κατεβάζει την εφαρμογή. Διώχνει το σύννεφο μακριά και μπορεί να φέρει τον ήλιο που πάντα ήθελε. Και όλα πάνε καλά. Και όταν όλα πάνε καλά για τον Γεωργό, πάνε καλά για όλους εμάς. Γι' αυτό γιατί όλοι μας, σε όποιο σημείο της γης και αν είμαστε, εδώ σε αυτή την αίθουσα στη Θεσσαλονίκη, είμαστε όλοι καταναλωτές της γεωργίας. Καταναλώνουμε γεωργία με τον ίδιο τρόπο που αναπνέουμε. Μηχανικά, ασυνείδητα. Όλα όσα σήμερα έχετε μαζί σας, τα περισσότερα από αυτά, το μπλουζάκι που φοράτε, αυτό το βαμβακερό ρούχο, είναι από ένα γεωργό που καλλιέργησε βαμβάκι σε κάποιο σημείο της γης. Το τραπέζι πάνω στο οποίο ακουμπάτε τα πράγματά σας, το τετράδιο που έχετε για να κρατάτε σημειώσεις στο βιβλίο σας και φυσικά η τροφή την οποία χρειάζεστε για να επιζήσουμε. Όλα αυτά είναι προϊόντα γεωργίας. Και έχουν ενσωματωθεί τόσο πολύ στη ζωή μας, είναι τόσο απολύτως απαραίτητα, όμως ταυτόχρονα δεν γνωρίζουμε τη διαδρομή μας, τη διαδρομή τους. Δεν ξέρουμε από πού προήλθαν, ποια είναι η πρώτη τους ύλη. Και αυτό γιατί σήμερα δεν χρειάζεται κανείς να πάει στο χωράφι, να σπείρει σιτάρι, να το θερήσει, να το αλέσει, να το κάνει αλεύρι για να πάρει ψωμί. Πάει απλά στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του ή στο φούρνο, το αγοράζει και όλα είναι καλά. Και όλο αυτό έγινε χάρη στα όρατα χέρια της τεχνολογίας. Αυτά που μπορέσαν να μας βοηθήσουν να πάνε όλα τα πράγματα που χρειαζόμαστε στη θέση που πρέπει, απλά και εύκολα. Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία. Και από πολύ μικρή έβλεπα γύρω μου τους γεωργούς και τους αγρότες να παλεύουν με την επιχείρησή τους, το χωράφι τους. Ένα χωράφι το οποίο δεν είχε ταβάνι. Ήταν πάντα απόλυτα ευάλωτο και βαριά εξαρτώμενο από τον καιρό. Το 1995 περνάω στη Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Και εκεί αρχίζω να βλέπω πώς η γεωπονία μπορεί να βοηθήσει σαν επιστήμη τους γεωργούς μας, πώς μπορεί να σταθεί δίπλα τους. Στην πραγματικότητα όμως εκείνα τα χρόνια η τεχνολογία όπως σήμερα την ξέρουμε, όπως σήμερα την περιγράφουμε, δεν είχε καμία σχέση με το τώρα. Ένας υπολογιστής, θυμάμαι, στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, που πηγαίναμε και περιμέναμε στη σειρά να δούμε αυτό το μαγικό κόσμο του ίντερνετ. Της πληροφορίας και της γνώσης. Γιατί μέχρι τότε μπορούσαμε να μάθουμε το τι γίνεται στον κόσμο, στον χώρο της γεωπονικής, μόνο από κανένα συνέδριο που θα πήγαινε κάποιος καθηγητής μας, ένα περιοδικό που μπορεί να έφτανε στα γραφεία του και εμείς να το παίρναμε.
Τόσο ελάχιστη ήταν η γνώση μας και η πρόσβασή μας στο τι γίνεται στο παγκόσμιο περιβάλλον. Το ίδιο και ο Γεωργός μας. Εκείνα τα χρόνια πήγαινε στο χωράφι, έβλεπε ότι κάτι πάει στραβά με την παραγωγή του. Και όταν λέω εκείνα τα χρόνια, δεν εννοώ πολύ μακριά. 30 χρόνια πριν, έβλεπε ότι πάει κάτι στραβά. Κάτι απειλεί να καταστρέψει την παραγωγή του. Και πήγαινε στο καφενείο να δει άλλους Γεωργούς, σαν αυτόν, και να του πει: αυτό τι είναι? Τι πιστεύεις ότι έχω, τι να κάνω? Το πολύ πολύ στο γεωπόνο της περιοχής. Και εκείνος λοιπόν τον κοιτούσε και του λέει: τι να είναι. Ρίξε ένα φάρμακο, περονός προς τα είναι. Μέχρι εκεί. Σήμερα ο Γεωργός πηγαίνει στο χωράφι, τραβάει μια φωτογραφία με το κινητό του από ένα μικρό φύλλο που υποψιάζεται ότι έχει μια ασθένεια, και αυτή η φωτογραφία ανεβαίνει στο cloud. Τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζονται και σε πραγματικό χρόνο έχει την πληροφορία στο κινητό του. Έχει περανόσπορο, αυτό είναι το φάρμακο που πρέπει να ρίξεις, τόση ποσότητα, σε τόση δοσολογία και αυτή τη χρονική στιγμή, ώστε να έχεις τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Ο ίδιος Γεωργός, εκείνα τα χρόνια, είχε μόνο έναν τρόπο να ξέρει τι καιρό θα κάνει. Δελτίο της ΣΕΡΤ, 9 η ώρα, καρφωμένο, στο τελευταίο λεπτό θα του έλεγαν τι καιρό θα έχει, όχι στο χωράφι του, στη Βόρεια Ελλάδα. Ηλιοφάνεια για σήμερα. Σήμερα ο Γεωργός είναι στο κέντρο των εξελίξεων. Έχει στη διάθεσή του μετεωρολογικούς σταθμούς, αισθητήρες, drones, δορυφόρους. Έχει όλο τον γκάμα τεχνολογιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να πάρει εκείνες τις αποφάσεις που χρειάζονται, ώστε να έχει τη μέγιστη απόδοση με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Και αυτά τα αόρατα χέρια της τεχνολογίας μας οδήγησαν σήμερα στο να πιστεύουμε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Και παρά το γεγονός ότι στα προηγούμενα 70 χρόνια ήταν μια ραγδαία έξοδο του κόσμου από τη γεωργία, πάνω από το 50% έφυγε από τον πρωτογενή τομέα και σήμερα μόλις 10% των ανθρώπων απασχολούνται σε αυτό στη χώρα μας, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε αυτό που χρειαζόμαστε χάρη στο γεγονός ότι οι εξελίξεις ήρθανε και βοήθησαν τον πρωτογενή τομέα. Τα τρακτέρ, η βελτίωση στους σπόρους, η γενετική, τα έξυπνα συστήματα, τα δεδομένα. Όταν πριν από 70 χρόνια ένας γεωργός μπορούσε να παράξει τροφή για 15 ανθρώπους, σήμερα το κάνει για 200. Το λύσαμε λοιπόν το πρόβλημα. Όμως το μέλλον έχει έναν τρόπο να μας αλλάζει τις πεπιθήσεις. Σήμερα, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, των επιπτώσεων που ζούμε στον πόλεμο, έχουμε αρχίσει να αναρωτιόμαστε και να συζητάμε μεταξύ μας: θα έχουμε φαγητό? Θα έχουμε ψωμί να φάμε σε λίγους μήνες? Μεγάλες χώρες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος, κλείνουν τα σύνορά τους σήμερα στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την εθνική τους ασφάλεια και φυσικά την εθνική τους επιβίωση. Σήμερα, μετά από μια μεγάλη υγειονομική και ανθρωπιστική κρίση, ερχόμαστε αντιμέτωποι για πρώτη φορά με κάτι που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το είχε φανταστεί η Ευρώπη. Η επιστημιστική κρίση μας χτυπά την πόρτα. Αν σε αυτό προσθέσουμε το γεγονός ότι αναμένουμε μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της γης να φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια, τότε καταλαβαίνουμε πώς το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται σύνθετο. Πρέπει να παράξουμε τροφή για αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την επιβίωσή τους. Για να το κάνουμε αυτό με ό,τι γνωρίζουμε σήμερα, τις τεχνολογίες και τα δεδομένα που έχουμε, θα χρειαστούμε να αυξήσουμε την έκταση του πλανήτη σε παραγωγική γη ίση με την έκταση 2 φορές της Ινδίας, 45 φορές της Ελλάδας. Τόση είναι η γη που χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των 10 δισεκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι θα είναι στον πλανήτη μας σε λιγότερο από 30 χρόνια από σήμερα. Κάποιοι από εμάς θα είμαστε εκεί. Και αν σε αυτό προσθέσουμε ζητήματα τα οποία έχουμε πολλές φορές συζητήσει, αλλά δεν είμαι βέβαιη ότι όλοι γνωρίζουμε τις επιπτώσεις τους, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, εάν λίγο σκεφτούμε ότι σε αυτήν την ήδη τεταμένη κατάσταση η παραγωγική μας γη, αυτή που διαθέτουμε, μειώνεται κάθε χρόνο σε δυνατότητες να παράξει προϊόντα σε έκταση όσο μία Ελλάδα, τότε καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά σύνθετο και απαιτεί λύσεις. Σε αυτό λοιπόν το απρόβλεπτο μέλλον, σε αυτό το δυναμικό παρόν, η ομάδα μας άρχισε να δουλεύει.
βρήκε την έμπνευση να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες και τη γεωπονική επιστήμη για να μπορέσει να προσφέρει λύσεις. Λύσεις που αντιμετωπίζουν παγκόσμια προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. Λύσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν το σύνθετο απλό, να χρησιμοποιήσουν όλο το φάσμα της τεχνολογίας για να φέρουμε κοντά στο γεωργό αυτό που πραγματικά χρειάζεται στην καθημερινότητά του. Να μειώσει την αβεβαιότητα. Να μπορέσει να πάει από ένα περιβάλλον το οποίο είναι απόλυτα ευάλωτο σε εξωτερικές συνθήκες, σε ένα περιβάλλον που αν δεν είναι τελείως κλειστό, θα απλώσει ένα προστατευτικό δίχτυ. Ένα δίχτυ που θα του δώσει τεχνολογία και η γνώση, τα δεδομένα. Το μέλλον. Το μέλλον της διατροφής μας. Οι τεχνολογίες που έρχονται για να λύσουν τα προβλήματα. Ενδεχομένως, να μην έχουμε πλέον στην κουζίνα μας φούρνους και μέρη για να ψήνουμε. Μπορεί να έχουμε απλώς έναν εκτυπωτή. Σε λίγα χρόνια από τώρα μπορεί απλώς να παραγγέλνουμε τον μπέργκερ μας εκεί. Μπορεί ό,τι χρειαζόμαστε και ό,τι έχουμε ανάγκη να καλύψουμε σε διατροφικές ανάγκες να το βρίσκουμε σε ένα χυμό ή σε ένα χάπι. Μπορεί ακόμα το γεγονός ότι σήμερα οι μέδους κατακλείουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής τους ωκεανούς μας να μας δημιουργήσουν την ευκαιρία τα τσίπς μας να μην είναι από τον Ευρωκόπη, να μην είναι από τη Δράμα ή από την Άξο η πατάτα, αλλά είναι ανεπομέδουσες. Μπορεί ακόμα εμείς που δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε να προσθεθούμε στα 2 εκατομμύρια ανθρώπων που αυτή τη στιγμή καταναλώνουν έντομα ως πηγή πρωτεΐνης στην Ταϊλάνδη, στην Ιαπωνία, στην Αφρική. Μπορεί ακόμα και το κρέας που εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε συνηθίσει να έχουμε σαν εικόνα από τα ζώα να παράγεται σε ένα εργαστήριο. Και μπορεί ο γεωργός μας να μην πάει ποτέ στο χωράφι. Να είναι ένας ψηφιακός ηθαγενής, ο οποίος θα είναι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, δεν θα έχει δει ποτέ του τη γη, θα έχει όλα τα δεδομένα στη διάθεσή του και όλες τις τεχνολογίες και θα παίρνει αποφάσεις εκεί. Θα εκτελεί όλες τις δουλειές εκεί. Καμία βαρετή ή κουραστική εργασία πλέον για αυτόν. Θα γίνουν όλα αυτά. Δεν σας πω ψέματα, δεν ξέρω. Αν έπρεπε να πω ένα ναι ή ένα όχι σήμερα, θα σας έλεγα ίσως. Ίσως σε ένα ποσοστό. Ίσως για κάποιους. Το μέλλον είναι όντως αβέβαιο. Αλλά εμείς δεν είμαστε απέναντί του μόνοι. Δεν είμαστε απροστάτευτοι. Έχουμε τη δυνατότητα, με όλα αυτά που έχουμε χτίσει, να απλώσουμε προστατευτικά δίκτυα. Να μπορέσουμε ως συνειδητοί καταναλωτές της γεωργίας, ως παραγωγή μιας τεχνολογίας που μπορεί να βοηθήσει το αύριο, να είμαστε εκεί. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το Book Your Weather, αν και είναι στο site της Agraps, για φέτος δεν θα καταφέρει να σας φτιάξει τον καιρό που θέλετε για τις διακοπές σας. Λυπούμαστε πολύ γι' αυτό. Παρόλα αυτά, έως τότε, δείτε τις προβλέψεις καιρού που βγάζουμε και πάρτε και ένα διάβροχο. Μπορεί να βρέξει. Ευχαριστώ πολύ.